Και καλώ την κυρία Ευαγγελία Τσαγκαράκη και Ουρανία πάλι. Θα κάτσει δίπλα μας. Ωραία. Να μας μιλήσουν το υλικό αποτύπωμα της προϊστορικής Μακεδονίας σε περιοδικές εκθέσεις στο εξωτερικό. Άνοιξε. Όχι. Ναι. Λοιπόν, στην ανακοίνωσή μας σήμερα θα επιχειρήσουμε να εκμηλατήσουμε το, όπως λέει και ο τίτλος, το υλικό αποτύπωμα της προϊστορικής Μακεδονίας σε περιοδικές εκθέσεις στο εξωτερικό. Με άλλα λόγια, θα εξετάσουμε και θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά το εάν, σε ποιο βαθμό και με ποιον τρόπο τα προϊστορικά ευρήματα της Μακεδονίας επιλέγονται για να συμμετάσχουν σε εκθέσεις στο εξωτερικό. Θα αναρωτιέστε βέβαια γιατί εστιάζουμε στην περίοδο της προϊστορίας αφενός και γιατί στις εκθέσεις του εξωτερικού. Όσον αφορά στο πρώτο ερώτημα, δύο είναι οι κύριοι λόγοι. Αφενός το αυτονόητο ενδιαφέρον και των δύο εισηγητριών, εμένα και της Ράνιας της Πάλι, για την προϊστορική αρχαιολογία λόγω επιστημονικής ειδίκευσης. Αφετέρου, το γεγονός ότι η προϊστορική Μακεδονία αποτελεί ένα πεδίο που αντιμετωπίστηκε διαφορετικά σε σύγκριση τόσο με τις μεταγενέστερες περιόδους της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, όσο βέβαια και με την προϊστορία του υπόλοιπου ελλαδικού χώρου. Όσον αφορά στο γιατί επιλέξαμε τις εκθέσεις εξωτερικού, το θέμα είναι πιο σύνθετο. Αν και οι μουσιακές εκθέσεις γενικότερα μοιάζουν να είναι ένα ουδέτερο μέσο, στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει. Οι εκθέσεις κάνουν πολιτικές δηλώσεις και αποτελούν ένα προνομιούχο πεδίο για τη διαπραγμάτευση της εξουσίας. Άλλωστε, έχει διαπιστωθεί πως τουλάχιστον στην περιοχή της Μεσογείου η αρχαιολογία έχει μεταμορφωθεί σε ένα ειρηνικό, αν και ήπιο εργαλείο εθνικής πολιτικής. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για τις εκθέσεις αρχαιοτήτων στο εξωτερικό, καθώς από τη στιγμή που διοργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από το ελληνικό κράτος, εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των διεθνών πολιτιστικών ανταλλαγών και αποτελούν ένα μέσο άσκησης διπλωματίας και αυτοπροβολής. Αυτό επιτυγχάνεται πρωτίστως μέσω των ίδιων των αρχαίων εκθεμάτων που λειτουργούν ως φορείς συμβολικών μηνυμάτων ή προώθησης εθνικών θέσεων. Οι εκθέσεις εξωτερικού μας παρέχουν τη δυνατότητα, ευχερέστερα από ό,τι οι εκθέσεις που γίνονται στο εσωτερικό της χώρας, να διερευνήσουμε τους εκάστοτε δεσμούς ανάμεσα στην αρχαιολογία και την πολιτική. Να αντιληφθούμε τους τρόπους με τους οποίους η αρχαιολογία χρησιμοποιείται για να εξυπηρετήσει ή υπηρετήσει εθνικούς, οικονομικούς, γεωπολιτικούς και άλλου είδους επίσημους στόχους. Στο πλαίσιο λοιπόν της έρευνάς μας, απαραίτητο κριτήριο στην επιλογή των εκθέσεων εξωτερικού ήταν να έχουν συμμετάσχει σε αυτές προϊστορικές και κλασικές αρχαιότητες, οι οποίες προέρχονται από τη Μακεδονία και ανήκουν στις συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αλλά και σε συλλογές δημοσίων μουσείων από την υπόλοιπη κεντρική, ανατολική και δυτική Μακεδονία. Το χρονικό πλαίσιο της έρευνας αφορά στην περίοδο από το 1979 έως και σήμερα. Σήμερα, η συμμετοχή της Ελλάδας σε περιοδικές αρχαιολογικές εκθέσεις στο εξωτερικό θεωρείται κάτι δεδομένο, σχεδόν αυτονόητο, μια εργασία ρουτίνας για τα ελληνικά μουσεία. Ωστόσο, για πολλά χρόνια ίσχυαν στην Ελλάδα αυστηροί περιορισμοί όσον αφορά στην εξαγωγή αρχαιοτήτων από τη χώρα για εκθέσεις, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Μόλις το 1977 ψηφίστηκε ένας νόμος, ο νόμος 654, που επέτρεπε τη μεταφορά προσωρινώς και διαορισμένον χρονικό διάστημα εκτός των ορίων του κράτους αρχαίων προς των αποκλειστικών σκοπών όπως εκτεθούν εις μουσεία της Αλλοδαπής. Η νέα αυτή νομοθετική ρύθμιση προκάλεσε αρχικά αρκετές αντιδράσεις, οι οποίες ωστόσο στην πορεία κάμφθηκαν. Έτσι, στις επόμενες δεκαετίες παρατηρήθηκε μία έκρηξη δανεισμού αρχαιοτήτων από ελληνικά μουσεία σε φορείς του εξωτερικού. Με βάση λοιπόν τα κριτήρια που αναφέραμε πιο πάνω και χρησιμοποιώντας ως κύριες πηγές της έρευνάς μας το αρχείο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και τα χρονικά του Αρχαιολογικού Δελτίου, διαπιστώσαμε ότι στην περίοδο από το 1979 έως και σήμερα, δηλαδή περίπου για 45 έτη, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης συμμετείχε σε περίπου 50 εκθέσεις του εξωτερικού.
Μάλιστα, η συμμετοχή αυτή παρουσιάζει γίνεται σχεδόν σε ετήσια βάση και βλέπουμε ότι η αποκορύφωσή της, το πίκ της, είναι στην περίοδο του 2010 με 2020, αυτή τη δεκαετία. Πρόκειται για εκθέσεις που είτε διοργανώνονται από το ελληνικό κράτος, με πρωτοβουλία δηλαδή του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, είτε μετά από πρόταση ξένων μουσείων ή πολιτιστικών φορέων, αλλά πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Μέσω αυτών βλέπουμε τελικά τις αρχαιότητες της Μακεδονίας να ταξιδεύουν σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη, την Ινδία, το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Ρωσία, την Κίνα, την Ιαπωνία και την Κορέα. Λίγο μας λείπουν τα Βαλκάνια και αυτό συνάδει και με τα συμπεράσματά μας παρακάτω. Μπορεί ο αριθμός λοιπόν των 50 εκθέσεων και των ενίοτε υπερατλαντικών προορισμών τους να εντυπωσιάζει, αλλά η εικόνα είναι πολύ διαφορετική όταν εστιάσουμε στη συμμετοχή σε αυτές προϊστορικών αντικειμένων από τη Μακεδονία. Εύκολα διαπιστώνουμε ότι από τις περίπου συνολικά 50 εκθέσεις που προαναφέραμε, μόλις 12 περιλάμβαναν και προϊστορικά αντικείμενα, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 24% μόλις. Βέβαια, οφείλουμε να επισημάνουμε πως πολλές από τις υπόλοιπες εκθέσεις που αναφέρθηκαν, ας πούμε λόγου χάρη αυτές που ήταν επικεντρωμένες στην προσωπικότητα ή στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εξορισμού απέκλειαν λόγω θεματικής την συμμετοχή προϊστορικών αντικειμένων. Στη διαφάνεια, την κάπως έτσι σύνθετη που βλέπετε, προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε αυτές τις 12 εκθέσεις στις οποίες συμμετείχαν μακεδονικά προϊστορικά τέχνεργα και βλέπετε παράλληλα και τον αριθμό αυτών των προϊστορικών αντικειμένων ανά έκθεση σε σχέση πάντα και με τις υπόλοιπες αρχαιότητες, τις αρχαιότητες των υπόλοιπων περιόδων της Μακεδονίας. Όπως μπορείτε λοιπόν να δείτε και εδώ, οι εκθέσεις στις οποίες προϊστορικά ευρήματα αντιπροσωπεύονται σε αξιόλογο ποσοστό είναι οι εξής. Είναι η έκθεση «Μακεδονία από τα Μυκηναϊκά χρόνια στο Μέγα Αλέξανδρο», που διοργανώθηκε το 1988 στην Πολώνια και η οποία εμπλουτισμένη και ενισχυμένη με ευρήματα από τη Δυτική και Ανατολική Μακεδονία περιόδευσε ακολούθως το 1988 και το 1989 σε πόλεις της Αυστραλίας υπό το νέο πλέον τίτλο της «Αρχαία Μακεδονία». Το 1993 στο Μόντριαλ του Καναδά οργανώνεται η έκθεση «Ελληνικός πολιτισμός, Μακεδονία, το βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου» που επίσης περιέχει σημαντικό αριθμό προϊστορικών ευρημάτων. Τα αμέσως επόμενα χρόνια, από το 1994 μέχρι και το 1997, διοργανώθηκε η μεγάλη περιοδεύουσα έκθεση με τίτλο «Μακεδόνες, οι Έλληνες του Βορρά». Σε κάποιες χώρες μετονομάστηκε «Μακεδόνες, οι Έλληνες του Βορρά και η εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου», η οποία ξεκινάει το ταξίδι της από την Ευρώπη, παρουσιάστηκε διαδοχικά σε 4 πόλεις, Ανόβερο, Κοπενχάγη, Μασαλία και Ρώμη. Στη συνέχεια διασχίζει τον Ατλαντικό, με προορισμό του Buenos Aires στην Αργεντινή και τη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, για να καταλήξει παρακαλώ στην Ινδία, στο Νέο Δελχή. Έκτοτε θα μεσολαβήσουν πολλά χρόνια έως ότου διοργανωθεί ξανά μια έκθεση με σχετικά μεγάλο αριθμό προϊστορικών τέχνεργων από τη Μακεδονία. Πρόκειται για την γνωστή σε όλους έκθεση «Αρχαία Μακεδονία» στο βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου που παρουσιάστηκε στο Μουσείο του Λούβρου το 2011-2012. Εδώ οι προϊστορικοί χρόνοι της Μακεδονίας αντιπροσωπεύονταν αποκλειστικά από 41 αντικείμενα της ύστερης εποχής Χαλκού και πρώιμης εποχής Σιδήρου. Η τελευταία σημαντική διοργάνωση που έγινε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και περιέλαμβανε προϊστορικά ευρήματα της Μακεδονίας ήταν η έκθεση «The Greeks», οι Έλληνες από τον Αγαμέμνονα, δηλαδή στο Μέγα Αλέξανδρο, η οποία παρουσιάστηκε σε 4 μεγάλα μουσεία του Καναδά και των ΗΠΑ από το 2014 έως το 2016. Μεταξύ των εκθεμάτων της περιλάμβανε και 137 προϊστορικές αρχαιότητες από όλη την Ελλάδα, χρονολογούμενες από τη Μέση Νεολιθική έως και το τέλος της ύστερης εποχής Χαλκού. Ωστόσο, από αυτές τις 137 προϊστορικές αρχαιότητες, μόνο οι 12, αυτές που βλέπετε, προέρχονταν από τη Μακεδονία. Κατά τη γνώμη μας, ο αριθμός αυτός δημιουργεί μια αίσθηση άνησης διαχείρισης και πραγμάτευσης της μακεδονικής προϊστορίας σε σχέση με την προϊστορία του υπόλοιπου ελλαδικού χώρου. Και η αίσθησή μας αυτή
δυστυχώς αποκρισταλώνεται λίγα χρόνια αργότερα, όταν στο πλαίσιο επαναδιοργάνωσης από το Υπουργείο της ίδιας έκθεσης, με σκοπό αυτή να παρουσιαστεί το 2019 στην Κορέα και προσεχώς 2023 με 2025 στην Κίνα, αυτά τα 12 προϊστορικά τέχνεργα από τη Μακεδονία εξαιρέθηκαν εντελώς από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ευτυχώς, τον αντίποδα αυτής της περίπτωσης έχουμε τις δύο τελευταίες εκθέσεις από τις 12 που αναφέραμε αρχικά. Είναι δύο εκθέσεις στις οποίες όλες οι αρχαιότητες που εξάχθηκαν από τη χώρα αφορούσαν αποκλειστικά στην προϊστορία της Μακεδονίας. Η πρώτη, με τίτλο «Everyday Life in Prehistoric Macedonia», οργανώθηκε από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, έπειτα από πρόταση του Αρχαιολογικού Μουσείου του Πόσναν, και παρουσιάστηκε στη Βαρσοβία και στο Πόσναν το 2015 και 2016. Μέσα από συνολικά 251 αντικείμενα, η έκθεση πρόβαλε όψεις της καθημερινής ζωής στην αρχαία Μακεδονία από την Νεολιθική έως και την πρώιμη εποχή Σιδήρου. Η δεύτερη έκθεση παρουσιάστηκε στο Κάλιαρι της Σαρδινίας το 2019 και είχε τίτλο «Οι πολιτισμοί και η Μεσόγειος». Διοργανώθηκε από την Αυτόνομη Περιφέρεια Σαρδινίας, τον Δήμο και τα Μουσεία της Σαρδινίας, καθώς και το Κρατικό Μουσείο Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης, με τη συμμετοχή πολλών ξένων μουσείων, μεταξύ αυτών και του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Το τελευταίο, μάλιστα, συμμετείχε με συνολικά 149 προϊστορικά αντικείμενα, χρονολογούμενα από την Νεολιθική έως και την πρώιμη εποχή του Σιδήρου, και μάλιστα η συντριπτική τους πλειονότητα ήταν αντικείμενα που βγήκαν από τις αποθήκες. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν αυτών των δύο εκθέσεων αφορά και τη θεματική τους, αλλά και το πλαίσιο διοργάνωσή τους. Και οι δύο εστιάζουν στην προϊστορική περίοδο, αφενός. Αφετέρου και οι δύο πραγματοποιήθηκαν όχι με πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά με πρωτοβουλία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, και αυτό πρέπει να τονιστεί, στο πλαίσιο των επιστημονικών δραστηριοτήτων του και των προσωπικών επαφών των αρχαιολόγων του με συναδέλφους του σε μουσεία στο εξωτερικό. Ας ρίξουμε όμως μια ματιά και στα ίδια τα εκθέματα, για να δούμε τι είδους προϊστορικά αντικείμενα τελικά είναι αυτά που επιλέγονται για να παρουσιαστούν σε εκθέσεις του εξωτερικού. Και αυτό έχει νόημα, γιατί εκ των πραγμάτων οι μουσιακές εκθέσεις εμπεριέχουν τις έννοιες της υποκειμενικότητας και της επιλεκτικότητας, όσον αφορά στην επιλογή και των θεμάτων και των εκθεμάτων. Πρωτίστως βέβαια από την πλευρά των επιμελητών τους, αλλά δευτερευόντως και από την πλευρά του κοινού. Δεδομένου λοιπόν ότι οι δύο τελευταίες εκθέσεις που σας ανέφερα, δηλαδή στο Κάλιαρι και στην Πολωνία, αποτελούν μια ιδιαίτερη περίπτωση, θα μας επιτρέψετε να τις παρακάμψουμε σε αυτό το σημείο και να εστιάσουμε αποκλειστικά στα περίπου 215 προϊστορικά εκθέματα που συνολικά συμμετείχαν στις υπόλοιπες 10 εκθέσεις που έγιναν με πρωτοβουλία του Υπουργείου. Λοιπόν, όπως φαίνεται και στην σχετική διαφάνεια, τα περισσότερα αντικείμενα που έχουν παρουσιαστεί σε αυτές τις εκθέσεις είναι κατασκευασμένα από πυλό και μπρούτζο. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα αναμενόμενο, καθώς και ο πυλός και ο μπρούτζος είναι τα επικρατέστερα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αντικειμένων στην προϊστορική Μακεδονία. Θα περιμέναμε βέβαια να έχουμε μία μεγαλύτερη αντιπροσώπευση, ακριβώς λόγω της εποχής, λίθινων, οστρέινων και οστέινων αντικειμένων, αλλά φυσικά μάλλον θεωρούνται λίγο όχι και τόσο αξιόλογα για να παρουσιαστούν. Όσον αφορά στο είδος των αντικειμένων που επιλέγονται, η συντριπτική τους πλειονότητα αφορά σε αγγεία και σε κοσμήματα. Και αυτή η εικόνα είναι κάπως αναμενόμενη. Αφενός γιατί η κεραμική αποτελεί την πολυπληθέστερη κατηγορία αντικειμένων της προϊστορικής Μακεδονίας και αφετέρου γιατί τα κοσμήματα ανέκαθεν συγκεντρώνουν την προσοχή των επισκεπτών ως προσωπικά αντικείμενα. Η κατηγορία που θα περιμέναμε εδώ να εκπροσωπείται περισσότερο, πάλι λόγω εποχής, είναι τα εργαλεία, τα οποία είναι από τα πολυπληθέστερα ευρήματα σε προϊστορικές ανασκαφές. Επίσης, απουσιάζουν τελείως κάποιες κατηγορίες, όπως τα αρχαιοβοτανολογικά και αρχαιοζωολογικά κατάλοιπα, με τη βαρύτητα εμφανώς να δίνεται αποκλειστικά στα τέχνεργα. Τέλος, όσον αφορά στο χρονολογικό ορίζοντα των επιλεγμένων προϊστορικών εκθεμάτων, η συντριπτική τους πλειονότητα τοποθετείται στην πρώιμη εποχή Σιδήρου, όχι εποχή Σιδήρου όπως λέγουμε στη διαφάνεια, στην πρώιμη εποχή Σιδήρου και κατόπιν στην ύστερη εποχή Χαλκού. Αυτό, κατά την προσωπική μας γνώμη, έχει την εξήγησή του. Γιατί
Στα αντικείμενα της πρώιμης εποχής Ιδύρου επιλέγονται τα λεγόμενα μακεδονικά κοσμήματα, τα οποία εντυπωσιάζουν πάντα το κοινό με το μέγεθός τους, με το υλικό τους, με τον όγκο τους. Τα δε αντικείμενα που επιλέγονται από την ύστερη εποχή Χαλκού είναι κυρίως πύληνα αγγεία και μπρούτζινα όπλα, τα οποία στη συντριπτική τους πλειονότητα, και αυτό έχει σημασία, είτε αποτελούν τοπικές απομιμήσεις αντίστοιχων μυκηναϊκών τέχνεργων, είτε εισαγωγές από την υπηρετική μυκηναϊκή Ελλάδα. Το μήνυμα που προβάλλεται μέσω αυτών είναι αναμφίβολα η επιδιωκόμενη και πολυπόθητη σύνδεση του προϊστορικού παρελθόντος της Μακεδονίας με την Νότια Ελλάδα. Και ειδικότερα με τον μυκηναϊκό πολιτισμό, τον αρχαιότερο ελλαδικό πολιτισμό, όπως ήθιστε να χαρακτηρίζεται. Φανερή εδώ είναι η μικρή αντιπροσώπευση σχετικά της νεολιθικής εποχής και η παντελής απουσία βέβαια της παλαιολιθικής. Παρόλο που στη Μακεδονία έχουμε το κρανίο των Πετραλώνων, που είναι το αρχαιότερο μέχρι στιγμής και ένα από τα παλιότερα της Ευρώπης που έχει σωθεί. Συνοψίζοντας, από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι τα υλικά κατάλοιπα της προϊστορικής Μακεδονίας δεν συγκαταλέγονται στις πρώτες επιλογές κατά τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων στο εξωτερικό. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Ένα σύνολο 50 εκθέσεων που διοργανώθηκαν τα τελευταία 45 χρόνια στο εξωτερικό, μόνο 12 περιλάμβαναν και προϊστορικές αρχαιότητες από τη Μακεδονία. Μάλιστα, την τελευταία δεκαετία, του 2013 με 2023, που είχαμε και το πικ, αυτή την αποκορύφωση των εκθέσεων, μόνο 2 περιλάμβαναν προϊστορικά μακεδονικά τέχνεργα. Η έκθεση The Greece στο Καναδά και η έκθεση Ταξίδι στη Γη των Αθανάτων, Θησαυρή της Αρχαίας Ελλάδας στην Ιαπωνία. Αλλά και εδώ μην φανταστείτε τρομερούς αριθμούς, 12 η πρώτη, 2 η δεύτερη. Τα δεδομένα λοιπόν τεκμηριώνουν μια εικόνα υποαντιπροσώπευσης της προϊστορικής Μακεδονίας σε εκθέσεις του εξωτερικού. Η όποια απόπειρα ερμηνείας αυτού του φαινομένου γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, καθώς αυτού του είδους η εκθεσιακή διαχείριση της μακεδονικής προϊστορίας δεν συμβανδίζει με την πορεία της αρχαιολογικής έρευνας στα τελευταία χρόνια. Η προϊστορική έρευνα στη Μακεδονία σημειώνει τις τελευταίες δεκαετίες αλματώδη πρόοδο σε επίπεδο ανασκαφικών ερευνών, διεπιστημονικών προσεγγίσεων και επιστημονικών πορισμάτων. Αρκεί κανείς να ανατρέξει στα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου 100 χρόνια έρευνα στην προϊστορική Μακεδονία, που διοργανώθηκε το 2012, ή στους τόμους του ΑΕΜΘ, ή στην τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία, ή στην πρόσφατη έκδοση για τις μεγάλες στιγμές της ελληνικής αρχαιολογίας, για να αντιληφθεί αυτή τη δυναμική. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η δυναμική δεν αποτυπώνεται στη μουσιακή εκθεσιακή διαχείριση του αντίστοιχου αρχαιολογικού υλικού. Και το ερώτημα είναι γιατί. Ίσως επειδή ακόμα και σήμερα η αξιοδότηση των αρχαιολογικών ευρημάτων δεν θεμελιώνεται στη σημασία της πληροφορίας που αυτά παρέχουν για τις κοινωνίες και τους ανθρώπους που τα παρήγαγαν, αλλά σε στοιχεία της φυσικής τους διάστασης, όπως είναι το μέγεθος, το πολύτιμο των υλικών τους, την αισθητική τους πληρότητα, την καλλιτεχνία τους ή τη μνημειακότητά τους. Υπό αυτό το πρίσμα, τα προϊστορικά ευρήματα της Μακεδονίας δύσκολα μπορούν να κερδίσουν την προσοχή και το ενδιαφέρον των θεατών, πόσο μάλλον εάν αυτοί έχουν απέναντί τους τα χρυσά και εντυπωσιακά τέχνεργα του μινωικού και μυκηναϊκού πολιτισμού ή τα λιτά και εκλεπτισμένα ευρήματα του Κυκλαδικού. Επιπλέον, σε αντίθεση με τα ευρήματα της κλασικής αρχαιότητας, τα προϊστορικά τέχνεργα της Μακεδονίας δεν μπορούν εύκολα να εργαλειοποιηθούν, καθώς δεν προσφέρουν υλική τεκμηρίωση για την εθνική ταυτότητα των αρχαίων Μακεδόνων και τον ελληνικό χαρακτήρα του πολιτισμού τους. Στη Μακεδονία δεν υπήρξε αυτό που ονομάζουμε ελλαδικός πολιτισμός, ούτε ο πολιτισμός της εποχής Χαλκού εξίσου διάσημος παγκοσμίως με τον Μυκηναϊκό, ούτε καν οι τυπικές για την Νότια Ελλάδα γεωμετρικές και αρχαϊκές φάσεις. Μέχρι πρόσφατα μιλούσαμε για προπερσικά στρώματα. Με άλλα λόγια, ο πολιτισμός της Μακεδονίας στις πρώιμες περιόδους της προϊστορίας της δεν προσφέρει υλικά τεκμήρια άμεση σύνδεσης με την Νότια Ελλάδα. Αντιθέτως, τα ευρήματα τεκμηριώνουν περισσότερο τη σύνδεση της περιοχής με το χώρο των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Ίσως η όλη διοργάνωση των εκθέσεων στο εξωτερικό αλλά και οι επιλογές των εκθεμάτων τους θα πρέπει να επανεξεταστούν και να αναθεωρηθούν. Καταρχάς, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η προϊστορία αποτελεί ουσιώδες και μάλιστα το εκτενέστερο τμήμα της ιστορίας του ανθρώπου. Και ότι και οι δύο, ιστορία και προϊστορία, έχουν ως κύριο αντικείμενο έρευνα στην ανθρώπινη δράση. Δεύτερον, είναι ίσως η ώρα να απαγκιστρωθούμε από τα στερεοτυπικά αφηγήματα περί ιστορικής και πολιτισμικής συνέχειας του ελληνισμού από τους προελληνικούς πολιτισμούς της απότατης ιστορίας στο σήμερα. Και αντιθέτως, να συνειδητοποιήσουμε και να αξιοδοτήσουμε πλέον καταλλήλως τη μεγάλη σημασία της προϊστορικής Μακεδονίας για την αρχαιολογία των Βαλκανίων και της Ευρώπης γενικότερα.
Τέλος, θα πρέπει ίσως όλοι να επικαιροποιήσουμε τη λίστα των υποψήφιων για εκθεσιακούς σκοπούς αντικειμένων με βάση πλέον την τρέχουσα πορεία της προϊστορικής έρευνας στη Μακεδονία. Διαφορετικά, πολύ φοβόμαστε πως η προϊστορία της Μακεδονίας, τουλάχιστον όσον αφορά στην εκθεσιακή της διαχείριση και πραγμάτευση, θα παραμείνει το κοριτσάκι με τα σπίρτα του γνωστού παραμυθιού, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο αείμνηστος Γιώργιος Κουρμουζιάδης. Σας ευχαριστώ. Είστε φοβερές, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή ανακοίνωση της δύο συναδέλφους.